Καλώς ήρθατε, παιδιά, σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε παρουσίαση το Master Pro. Είναι η μεγαλύτερη ρόδα που έχει φτιαχτεί ποτέ μέχρι τώρα, την οποία μας την δίνει η Mary να την κάνουμε ένα review. Την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θα κάνω μια μεγάλη σχετικά διαδρομή. Να δούμε πώς πηγαίνει στον δρόμο και αυτή η ρόδα. Είμαι πολύ περίεργος, ομολογώ. Είναι μια ρόδα αρκετά μεγάλη. Θα σας έχω διαστάσει στο τέλος του βίντεο. Έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος, είναι στα 42 κιλά, είναι πιο βαριά ρόδα. Της έχει βάλει κάποια έξτρα δάγια, τα οποία θα σας τα δείξω και αυτά αργότερα. Θα δούμε, καθίστε μαζί μας και θα δούμε τι θα δούμε. Επανερχόμαστε. Καλησπέρα ξανά. Από πού αλλού, από την όμορφη Ραφίνα. Καταπληκτικό μέρος. Δηλαδή, και πάει, δεν σταματάει. Πανέμορφο. Λοιπόν, εδώ είμαστε με το τερατάκι. Βασικά το τέρας Master Pro. Λοιπόν, 30 χιλιόμετρα έχουμε καλύψει, μέσος όρος ταχύτητας 30 χιλιόμετρα. Το αβόλτ είναι στα 97,7, η μπαταρία είναι στο 98%, max speed 51,8 χιλιόμετρα. Καλά, μπορεί να πάει και πολύ παραπάνω η ταχύτητα, όπως έχω ξαναπεί, εγώ δεν είμαι της ταχύτητας. Θεωρώ τα 55 χιλιόμετρα με μια ρόδα ικανοποιητικά. Από εκεί και πέρα, θερμοκρασία 48 βαθμούς, πάρα πολύ καλή θερμοκρασία. Βέβαια δεν έχει την τρελή τη ζέστη, νομίζω έχουμε γύρω στους 22-24 βαθμούς έξω. Έχει συννεφιά, το οποίο βοηθάει πολύ στο να μην ζεσταθεί η ρόδα παραπάνω. Πρώτες εντυπώσεις, λόγω του μεγάλου λάστιχου, φούσκωμα δεν ξέρω, δεν κατάφερα να βάλω, έχω τη Xiaomi την τρόμπα, δεν κατάφερα να τη βάλω να δω πόσο αέρα έχει. Μου πάνε ότι έχει γύρω στα 24 PSI. Πάντως με αυτά τα PSI και στις λακκούβες δεν μπορώ να πω ότι είχα κάποιο πρόβλημα. Ήταν αρκετά ικανοποιητικό, εντάξει, δεν έπεσα και σε καμιά βαριά, αλλά σε κανένα βουναλάκι έτσι, ξεκομματάκι που έπεσα, εντάξει, υποφερτώ αρκετά. Από άποψη σταθερότητας, αρκετά σταθερή ρόδα, έχει λογικό, είναι 42 κιλά, παίρνει όμως πολύ μεγαλύτερο χρόνο το να πατήσεις φρένο σε αυτή τη ρόδα, να φρενάρεις δηλαδή. Στο acceleration δεν είχα τόσο πρόβλημα, αλλά στο φρενάρισμα, φρενάρεις και λες, θα σταματήσουμε ποτέ, πας. Λογικό, γιατί είναι πολλά τα κιλά, 42 κιλά, συν τις μετατροπές που έχει κάνει, έχει βάλει αυτό εδώ το cage, έχει περάσει αυτό το cage, το οποίο δίνει ένα έξτρα βάρος. Νομίζω μπορεί να έχει πάει 45 κιλά, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, κάπου εκεί. Οπότε μιλάμε για μια πολύ βαριά ρόδα, που για μένα δεν έχει και τα pads για να σε βοηθήσουν περισσότερο. Και έτσι όπως είναι το cage, Mary, εμένα λίγο με ενοχλεί στα πόδια. Εσύ βέβαια πας καθιστή συνέχεια, εξού και θέλα. Ίσως σε βολεύει πολύ περισσότερο εμένα, δεν μπορώ να πω ότι με βόλεψε και τρελά, αλλά okay. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια το χρειαζόταν για protection, ίσως ναι, αλλά και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο χρειαζόταν αυτή η μοντίφα, γιατί μπορεί να σου δίνει παραπάνω, να χάνεις λίγο στην αεροδυναμική της ρόδας και να σου δημιουργεί λίγο αστάθεια. Δεν ξέρω αν αισθάνθηκα ότι παρατήρησα λίγο σαν αστάθεια στη ρόδα. Πιο πολύ όταν ανέβαινα, όχι σε κάτι φορές, αλλά όταν ανέβαινα αισθάνθηκα ότι είχε λίγο αστάθεια.
δεν ήταν καν εγώ όμπλης, ήταν ένα πράγμα που πήγαινα κάπως έτσι. Δηλαδή και ο δρόμος δεν είναι, μπορώ να πω ότι είναι στράβος, δηλαδή είναι ένας δρόμος που το περνάω συνέχεια και γι' αυτό κάνω και τις διαδρομές τις ίδιες με όποιες ρόδες παίρνω για να ξέρω πώς συμπεριφέρεται η κάθε μία καλύτερα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η αυτονομία είναι αυτό που αξίζει σε αυτή τη ρόδα. Αυτό, δηλαδή το υπέρ της ρόδας είναι η αυτονομία, είναι το βάρος που σου δίνει τη σταθερότητα και το μεγάλο το λάστιχο που αν δεν θες να πας σε ανάρτηση λειτουργεί σαν, σε εισαγωγικά σαν ανάρτηση και αυτή καλύτερα από το Sherman. Ίσως βέβαια γιατί εδώ πέρα έχουμε πολύ χαμηλό αέρα στο λάστιχο, ενώ στο Sherman δεν ήταν τόσο χαμηλό ο αέρα στο λάστιχο. Τα αρνητικά όμως αυτά που πιστεύω ότι θα έχεις αν πάρεις αυτή τη ρόδα είναι ότι έτσι και μένεις στον πρώτο όροφο, σε δεύτερο, σε τρίτο και δεν έχεις ασανσέρ, δεν παίρνεις αυτή τη ρόδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μεταφέρεις αυτή τη ρόδα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ βαριά για να τη σηκώσεις. Οπότε το μεγαλύτερο αρνητικό της είναι ότι δεν είναι για καθημερινή χρήση. Αν μένεις σε διαμέρισμα, έχεις σκαλιά να ανέβεις. Επειδή είναι μεγάλη, εντάξει, μέσα στην κίνηση πιστεύω μαθαίνεις να ελίσσεσαι. Σίγουρα με μια πιο μικρή ρόδα θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, έτσι. Αλλά για καθημερινή χρήση δεν νομίζω ότι είναι. Είναι πιο πολύ μια touring ρόδα. Να πηγαίνεις μια βόλτα μεγάλη και να μην σε ενδιαφέρει καθόλου η αυτονομία. Δηλαδή ξέρεις ότι θα φτάσεις, ξέρεις ότι μπορείς να πας και παραπάνω και όλα τα σχετικά που έχει να κάνει με την απόσταση. Σαν θερμοκρασία πάντως μου άρεσε το ότι δεν σήκωσε πάνω από 50 βαθμούς. Είναι πολύ ικανοποιητικό. Από εκεί και πέρα, αυτά μέχρι στιγμής. Έχω τώρα περίπου άλλα 30 χιλιόμετρα, 35 για να γυρίσω πίσω. Είμαι περίεργος να δω πόσο θα αδειάσει η μπαταρία και βλέποντας και κάνοντας. Αυτό. Θα ξαναλέμε σε λίγο. Κάτι που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι στρίβει σαν τρένο. Έχει πάρα πολύ καλή στροφή. Πολύ ενδιαφέρον. Όπως θα δείτε στο βίντεο, έκανα και μερικά χιλιόμετρα έξτρα παρέκκλινα της πορείας μου, γιατί βλέπω ότι έχω ακόμα 95% μπαταρία. Δηλαδή, έλεος, έτσι. Λες και μόλις βγήκα από το σπίτι μου χτες. Λες και βγήκα από το σπίτι πριν λίγο. Και είμαι στον δρόμο δεν ξέρω και εγώ πόση ώρα και έχω κάνει 35-40 χιλιόμετρα. Δηλαδή και είναι στο 95% έλεος. Πεντέλη και διάλειμμα για καφέ. Με ξαναδιάσει αυτό, θα κάνω διάλειμμα για φαγητό μεσημεριανό, για απογευματινό, για βραδινό. Θα πάω για after και μετά θα φτάσω στο σπίτι, έτσι όπως πάει. Λοιπόν, αυτονομία όπως είπαμε, πάρα πολύ καλή. Τώρα είμαι στο 89% και έχω κάνει, είμαι 2 ώρες και 20 λεπτά στον δρόμο. Τα οποία τα 1 ώρα και 50 λεπτά είναι πραγματική οδήγηση. Και έχουμε καλύψει 51,16 χιλιόμετρα. Okay. Καλό είναι. Τώρα παίρνουμε λίγες δυνάμεις και ραφέα. Κουτί. Α, αυτό θα το κάνω. Έχει ωραία θεά. Σε κούραση γιατί τα πόδια βιαστήκανε. Και συνεχίζουμε. Έχουμε να ανεβούμε την Πεντέλη τώρα. Θερμοκρασίες είναι με 47-50 εκεί μέσα παίζει. Δεν ανεβάζει θερμοκρασίες πολύ. Όλα καλά. Λοιπόν, επανέρχομαι. Λοιπόν, η στροφή στη βάση μετά από 81,1 χιλιόμετρα. Κουράστηκα. Λοιπόν, είχα καιρό να κάνω ρόδα και κάνοντας ρόδα με το Master Pro, το οποίο είναι περίπου στα 77 εκατοστά ύψος, 55 εκατοστά μήκος, βάρος 42 κιλά, με τα έξτρα που έχει βάλει η φίλη μας η Μέρη, να έχει πάει ξέρω 45-44, που σημαίνει ότι θέλεις πολύ δύναμη στα πόδια για να την καθοδηγείς στη ρόδα, να φρενάρεις,
Είναι μια ρόδα σίγουρα για προχωρημένους. Σε καμία περίπτωση δεν είναι μια ρόδα για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει τώρα ηλεκτρικό μονόκυκλο. Είναι μια ρόδα ξεκάθαρα για ταξίδια. Μέσα στην πόλη θα κουραστείς. Σταμάτα ξεκίνα, δεν είναι γι' αυτό. Δεν είχαμε μεγάλη θερμοκρασία σήμερα. Μου έφτασε μέχρι 65 βαθμούς στην ανηφόρα της Πεντέλης. Κινούμουν σταθερά με 45-50 χιλιόμετρα σε όλη την ανηφόρα της Πεντέλης. Η μπαταρία έπεσε μέχρι 48% στην ανηφόρα. Γύριζα σπίτι με 60% μπαταρία. Δηλαδή είναι λίγο τρελό, έτσι, η αυτονομία είναι τρελή. Είναι μια ρόδα που με έκανε outrun, δηλαδή κουράστηκα εγώ, είναι η πρώτη φορά που είπα ότι δεν μπορώ να πάω άλλο. Σταματάω, δηλαδή πρέπει να γυρίσω πίσω, έτσι. Και αυτή είχε ακόμα 60%. 3.700 watt-hours, έτσι, είναι πάρα πολλές οι ώρες οι οποίες βγάζει. Και ειδικά σε ταξίδι πάνω απλά δεν σταματάει, δεν λέει να τελειώσει. Είχα κάνει 40 χιλιόμετρα και ήταν στο 97% η μπαταρία. 40 χιλιόμετρα, είχα ανέβει βουνό, είχα κατέβει και ήταν στο 97% η μπαταρία. Δηλαδή είναι ασύλληπτο, πραγματικά ασύλληπτο. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή είχα κουραστεί στο γυρισμό, τις λακκούβες τις ένιωθα για τα καλά. Δηλαδή τους κραδασμούς τους ένιωθα. Στο πήγαινα ίσως επειδή είμαι ξεκούραστος δεν τους ένιωθα. Επιμένω δηλαδή πάλι, κλασικά, θα με βαρθείτε να το λέω, ανάρτηση. Για μένα που οδηγώ όρθιος ήταν κουραστική η ρόδα. Εντάξει, σίγουρα είχα αποχή ενός μηνός που δεν έχω κάνει ρόδα επειδή έχω πουλήσει τη δικιά μου. Η μέρη σίγουρα τη βολεύει πολύ περισσότερο γιατί κάθεται, είναι καθιστή, οπότε δεν έχει κανένα θέμα. Είναι ξεκούραστη, δηλαδή άμα κάθεσαι να είναι ξεκούραστο, εγώ δεν μπορώ να κάψω, δεν το έχω συνηθίσει κιόλας και δεν είναι κάτι που ιδιαίτερα μου αρέσει, δηλαδή τη ρόδα θεωρώ ότι πρέπει να είσαι όρθιος παιδί μου, να την απολαύσεις. Από εκεί και πέρα, η δύναμη που έχει με έβγαλε στις ανηφόρες πολύ καλά, ήταν η ρόδα που ενώ το Sherman είχε πέσει μπαταρία και τη φοβόμουν λίγο στην ανηφόρα όταν είχα κάνει πολύ λιγότερα χιλιόμετρα, στο Master Pro δεν ανησύχησα καθόλου, δηλαδή ανέβαινα με 45-50 χιλιόμετρα γιατί έβλεπα ότι η μπαταρία είχε πέσει μέχρι 50%-48%, δηλαδή ήταν κάτι πολύ... και μιλάμε για μια ρόδα η οποία έχει τελική 85-90 χιλιόμετρα, έτσι. Οπότε αισθάνθηκα πολύ ασφάλεια, ανέβηκα αρκετά άνετα. Οπότε σαν ανακεφαλαίωση, όπως σας είπα, είναι μια ρόδα για ταξίδι. Δεν είναι μια ρόδα για να, άμα είναι να την ανεβάσεις σκαλιά, σε καμία περίπτωση. Μόνο αν έχεις ασανσέρ ή άμα μένεις σε μονοκατοικία και δεν έχεις σκαλοπάτια να ανέβεις. Και φυσικά μια εκπληκτική αυτονομία, έτσι, μια πραγματικά εκπληκτική αυτονομία, είναι στο 60%, δηλαδή δεν χρειάζεται να τη φορτίσω κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μέρη για που μου έδωσε τη ρόδα να την κάνω review. Επίσης, πάω λίγο πίσω γιατί αυτό δεν το ανέφερα, σαν στροφές, σαν χειρισμός της ρόδας, μόλις τη συνηθίσεις τα πόδια σου, είναι πάρα πολύ smooth, πάρα πολύ σταθερή. Και σε λακκούβες και σε σημεία που έχουν σκαφτεί το δρόμο για να κρατούν καλώδια και έχεις αυτή την ανομαλία, τη μικρή, το λάσπο που περνάει από πάνω και δεν αισθάνθηκα ούτε μια στιγμή ότι μπορεί να μου γυρίσει, ξέρω εγώ, η ρόδα και να φύγω. Μου έδωσε πολύ μεγάλη ασφάλεια στον δρόμο. Στις κατηφόρες, γόμπλινγκ και τέτοια δεν είχα. Βέβαια αυτό εξαλείφεται κιόλας μέσα από την εμπειρία, αλλά δεν μου έδωσε καθόλου γόμπλινγκ. Μόνο λίγο με ενόχλησε, έτσι όπως έχει φτιάξει το σίδερο, τα προστατευτικά που φοράω στα πόδια κουμπούσαν πάνω στο σίδερο και μου τα στρίβανε, μου τα διώχναν δηλαδή από το γόνατο τα προστατευτικά, τα βγάζαν τη θέση τους λίγο. Και αναγκαστικά είναι μεγάλη, πρέπει δηλαδή οδηγάς συνήθως λίγο με τα πόδια σου ανοιχτά. Επειδή η Μέρη βέβαια κάθεται, όπως έχω ξαναπεί, συνήθως το τέτοιο, δεν θα της έγινε κανένα πρόβλημα. Για μένα μου ήταν ένα προβληματάκι. Αλλά μικρό, εντάξει,
Όλα καλά. Πολύ καλή ρόδα, μια ρόδα που στοιχίζει βέβαια και αυτή είναι πολύ ακριβή, είναι στα 3.000 ευρώ. Τίποτα, παιδιά, 81 χιλιόμετρα, περνώντας από δύο βουνά, γύρισα με 60% μπαταρία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Πολύ καλή ρόδα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι τα έχω καλύψει όλα. Θερμοκρασίες, όπως είπα, μου ανέβασε μόνο 65% σε κάποια φάση που ανέβαινα στο βουνό και πήγαινα σχετικά γρήγορα, δηλαδή 45-50 χιλιόμετρα και μου έδινε πολύ παραπάνω, δηλαδή μπορούσα να την πιέσω πολύ παραπάνω. Δεν υπήρχε βέβαια κανένας λόγος για να το κάνω. Πολύ σταθερή, πέτυχα δυνατό αέρα πάνω στο Μπεντέλι όταν ανέβαινα, ακλόνητη, 42-45 κιλά, δεν πάει πουθενά παιδιά. Πολύ σημαντικό και αυτό, απλά δεν είναι για καθημερινή βόλτα και δεν είναι για κάποιον που ξεκινάει τώρα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και στο πανεπιστήμιο. Να είστε καλά παιδιά!
Μπέλα! Ένα τέρας! What the fuck!